Με το βλέμμα στραμμένο βέβαια και στις εκλογές της 25ης Ιουνίου και πάμε να ανοίξουμε μια θεματική με πολιτική συζήτηση και να ενημερωθούμε για την ατζέντα, τους στόχους και τις πρωτοβουλίες της πολιτικής κίνησης Ευκίνηση και να συνομιλήσουμε με τον ιδρυτή της Ευκίνηση, τον κύριο Πολ Ευμορφίδη και βέβαια τον πρόεδρο της Ευκίνηση, τον κύριο Λεωνίδα Καραΐσκο. Να σας καλησπερίσω και να σας ευχαριστήσω θερμά στην Κρήτη TV. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε. Εγώ σου στέλνω φιλιά από το Άμστερνταμ. Με βλέπεις, με βλέπετε. Σας βλέπουμε κύριε Ευμορφίδη κανονικά. Την καλησπέρα μας. Για να ξέρεις που είμαστε με την ελληνική σημαία τα ξύλινα ποδηλατάκια μας εδώ στο Άμστερνταμ. Είναι ιδανική τοποθεσία, πανέμορφη εικόνα. Σ' αρέσει η εικόνα. Επιχειρείτε να... Παντού, λοιπόν. Εξαιρετικό. Επιχειρείτε να επικοινωνήσετε εκεί με τους Έλληνες με φόντο τις εκλογές. Όχι, καμία σχέση. Έτυχε και έπεσε τα 20 χρόνια γιορτάζουμε εδώ. Οπότε ήρθα να δω και τα παιδιά εδώ. Έχει και Έλληνες. Έχουμε και εμείς Έλληνες εδώ που εργάζονται. Να σπάρω δύο τριγώνια. Μπράβο. Να μιλήσουμε και κύριε... να γιορτάσουμε και τα 20 χρόνια παρουσίας μας εκεί που η ελληνική σημαία σηκώνεται. Είμαι περήφανος. Είτε λέγεται Άμστερνταμ, είτε λέγεται Νέα Υόρκη, Τόκιο, Μιλάνο, Παρίσι, Βερολίνο. Μ' αρέσει να σηκώνω την ελληνική σημαία σε όλο τον πλανήτη. Κύριε Ευμορφίδη, να ξεκινήσουμε λίγο με το πώς προέκυψε η ιδέα να ιδρύσετε ένα πολιτικό κόμμα και από πού προήλθε αυτή η κινητήριος δύναμη. Από πάνω προήλθε, από το Θεό. Ήμουνα στον Μπαγκλαντές και φτιάξαμε εκεί ένα ωραίο περιβάλλον για κακοποιημένες γυναίκες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή εργάζονται 70 γυναίκες 8 ώρες μακριά από την Τάκα. Και με πήρε ο αδερφός μου τηλέφωνο, Skype μάλλον γιατί δεν έχω τηλέφωνο, και μου λέει αυτό και αυτό. Και γύρισα και είδα το όνειρο. Ήταν ένα όνειρο, έγινε όραμα και τελικά πραγματοποιήθηκε. Μας έδωσε ο Θεός και μία πολύ ωραία διεύθυνση, Ερμού 114. Και τώρα είμαστε πανέτοιμοι για τις εκλογές 25. Στις 25 θα είμαστε παρόντες με πολλούς υποψήφιους. Με ποιμένα, με βοσκό, με αγρότη, με κουρέα, με μάγειρες, με όλα τα παιδιά που ενδιαφέρονται να προσφέρουν στην Ελλάδα και να όσοι μπουν στο κοινοβούλιο να μην παίρνουν τα 7 χιλιάρικα, να παίρνουν ό,τι έπαιρναν και πριν, για να δείξουν στον κόσμο ότι είναι ένας από αυτούς και ότι θέλουν να προσφέρουν και τα υπόλοιπα χρήματα να τα δίνουν σε κάποιον πάσχοντα, να μικρύνουν την απόσταση μεταξύ του πολιτικού και του πολίτη και να φτιάξουμε μια απλή Ελλάδα, καινούρια, δυναμική, να μοιάσουμε δηλαδή στα κράτη που λέμε, που αναφερόμαστε κάθε φορά για το πόσο κερδίζει ένας Έλληνας στην Ελλάδα τα 700 ευρώ και γιατί εδώ στην Ολλανδία να είναι 1.700. Να έχουμε δηλαδή μια Ελλάδα απλή, όπου ο δημόσιος υπάλληλος να μπορεί να εργάζεται 4 ημέρες και την Πέμπτη να μπορεί να ανοίξει ένα καφενείο, να κάνει μια δουλειά που του αρέσει, να μην ταλαιπωριέται όλη τη ζωή βάζοντας μια σφραγίδα από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή και εμείς να του ζητάμε τα ρέστα γιατί είναι εκνευρισμένος. Είναι εκνευρισμένος γιατί κάνει το ίδιο και το ίδιο. Δεν τον αφήνουμε, δεν του δίνουμε την ευκαιρία να αναπτύξει όλα του τα ενδιαφέροντα και τα ταλέντα. Άρα λοιπόν θέλουμε μια Ελλάδα απλή, μια Ελλάδα δημιουργική, να βάλουμε πλάτη όλοι, να γυρίσουμε πίσω τα χρήματα τα οποία δανειστήκαμε. Οπότε θέλουμε κάτι εντελώς καινούριο. Τα παιδιά στο σχολείο, παραδείγματος χάρη, να τελειώνουν το σχολείο στις 2 η ώρα και να μην έχουν τσάντα, να παίρνουν μαζί τους μια τσάντα, να έχουν στάση, να μπορούν να παίξουν. Απλά πράγματα ζητάμε και προσφέρουμε. Δηλαδή, εδώ στην Ολλανδία έχει γίνει αυτό, αφού είμαι και εδώ σε αυτή τη χώρα τώρα,
τα παιδιά στο σχολείο δεν έχουν τσάντα. Και άμα το πούμε στην Ελλάδα, σου λέει δεν θα έχουν τσάντα και πώς θα διαβάζουν. Μα δεν χρειάζεται να διαβάζουν μετά τις 2. Τα παιδεία παίζει. Άρα λοιπόν να ξεκινήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε εργαλεία τέτοια που να απελευθερώσουν τον Έλληνα. Να μπορεί ο μικρός να ονειρευτεί, να φτιάξει τη δικιά του εταιρεία, να μην ζητάει επιδόματα και επιδοτήσεις, να είναι ελεύθερος και όλοι μαζί, όλες οι δημιουργικές δυνάμεις της Ελλάδος να πάνε την Ελλάδα μπροστά. Μάλιστα. Και κυρίως, ναι, και κυρίως οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι σε κανόνες και νόμους που τους λένε εσύ θα είσαι ένα πιόνι, θα είσαι εδώ από το πρωί μέχρι το βράδυ, θα κάνεις αυτό, απαγορεύεται να έχεις άλλη δραστηριότητα. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος. Όπως το ίδιο ισχύει και με αστυνομικούς, με στρατιωτικούς, με όλο τον κόσμο. Δηλαδή πρέπει οι άνθρωποι να μπορούμε να εκφράσουμε όλα τα ταλέντα μας και να προσφέρουμε στην κοινωνία, στην πατρίδα μας, τις δυνάμεις που έχουμε για να προοδεύσουμε, να πάμε μπροστά. Μάλιστα, λοιπόν, να βάλουμε μία ανωτελεία και να πάμε και στον κύριο Λεωνίδα Καραΐσκο, τον πρόεδρο της ΕΦ Κίνηση. Κύριε Καραΐσκο, καλησπέρα και πάλι. Θέλω λίγο να μου πείτε τι διαφορετικό είναι αυτό το οποίο πρεσβεύει το κόμμα ΕΦ Κίνηση. Καλά κάνατε και βάλατε μια ανωτελεία στον πόλ, γιατί είναι ποτάμι. Βέβαια, ούτε με την ανωτελεία μπορεί να σταματήσει κάποιος, αλλά είναι ο ενθουσιασμός του τόσο που μας δίνει και εμάς τη δύναμη και στα δύσκολα να ξεπεράσουμε τα εμπόδια και να πάμε μπροστά. Γιατί η αλήθεια είναι ως τώρα έχουμε πολλές δυσκολίες γραφειοκρατικές που είναι απίστευτες για να φτάσουμε στο σημείο να βάλουμε το κόμμα στις ράγες των εκλογών. Από όσα σας είπε ο Πολ, αυτό που θέλω να κρατήσετε, αυτό που θέλω να πούμε στον κόσμο, ότι η απλότητα, η απλή προσέγγιση των πραγμάτων, δεν χρειάζεται να είναι κάποιος οξύνιος να καταλάβει ότι υπάρχουν περισσότερες λύσεις από τα προβλήματα. Εμείς είμαστε εδώ να προσφέρουμε τις λύσεις και να δημιουργήσουμε μια καινούργια κατάσταση για την Ελλάδα. Τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να αλλάξει, κύριε Καραΐσκο, και δομικά και πρακτικά, και την επομένη των εκλογών, αν οι πολίτες θα σας δώσουν αυτή τη δυνατότητα, θα το πράξετε. Δηλαδή, η πρώτη κίνηση στην οποία θα προχωρήσετε, ποια είναι? Έχουμε πολλά στο μυαλό μας. Ήδη, να σας πω σήμερα, για παράδειγμα, ο μεγάλος μου γιος έκανε την πρώτη του το welcome στις πανελλαδικές εξετάσεις. Λοιπόν, και βλέποντας τα παιδιά έξω από το εξεταστικό κέντρο, το άγχος τους και την αγωνία τους, είναι αυτό που είπε λίγο πριν ο Πολ, ότι πώς θα αξιοποιήσουμε τα ταλέντα των παιδιών και να πείσουμε ότι όλα τα παιδιά, όλοι οι νέοι, έχουν κάτι να δώσουν. Δεν υπάρχει ούτε ένας που περισσεύει. Όλα τα παιδιά. Ξέρετε και οι στατιστικές λένε ότι όλοι μας, και εμείς που συζητάμε τώρα, αλλά και όσοι μας παρακολουθούν, είμαστε γύρω στο μέσο όρο, έτσι, στο IQ. Εκείνο που διαφέρει τους ανθρώπους, τους κατατάσσει κάπως, είναι το EQ. Πόσο δηλαδή μπορούμε να μπούμε στα παπούτσια του άλλου. Εμείς είμαστε εδώ για να δώσουμε μια όθηση και μια νέα προοπτική, γιατί ξέρετε και το μότο μας είναι ότι το καλό έρχεται. Μάλιστα. Να πάμε πάλι στον κύριο Εφμορφίδη. Να τον ρωτήσω λίγο πώς αντιλαμβάνεται τη συμμετοχή των νέων στην κεντρική πολιτική σκηνή. Από τη μία, αλλά και τη συμμετοχή τους στην εκλογική διαδικασία. Περισσότεροι από 420.000 νέοι ψηφίζουν και ψήφισαν για πρώτη φορά, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, και αν βασίζεστε σε αυτή τη δεξαμενή ψηφοφόρων. Εγώ νομίζω ότι η δεξαμενή έχει σπάσει. Δηλαδή εκείνο το 40% που δεν ψηφίζει έχει ρογμές και όλη αυτή η ροή έρχεται προς τα κάτω και θέλει να μας βρει. Δηλαδή, τι, οι απογοητευμένοι άνθρωποι σου λένε, φίλε, δεν αλλάζει τίποτα. Ό,τι και να ψηφίσω, τα ίδια είναι όλα. Γιατί μεταξύ μας, εγώ δεν βλέπω καμία διαφορά στους πολιτικούς. Πραγματικά, πήρα ένα-ένα τα κόμματα σε άσχετη φάση, όχι τώρα, από το Κουκουέ μέχρι το Βελόπουλο και τους παρακαλώ. Ένα ευτεχνείο. Ένα μέρος που ετερόκλητη σύνθεση από αλλοδαπούς, από Έλληνες, από ηλικιωμένους, από νέους που παράγουμε, δημιουργούμε. Δεν πήρα από κανέναν απάντηση. Από κανέναν. Έναν-έναν πήρα τα γραφεία από τον Πρωθυπουργό
μέχρι το ΚΚΕ. Μάλιστα στο ΚΚΕ πέρασα απ' έξω και ένιωσα πολύ μικρούλης. Δηλαδή πήγα εκεί για να συναντήσω και να πω, σας έχω στείλει ένα email, έχω πάρει τηλέφωνα, ελάτε να χτυπήσετε την πλάτη των ανθρώπων που παράγουν, να ακούσουν ένα μπράβο από εσάς, τους ηγέτες. Ανταπόκριση μηδέν. Άρα λοιπόν αυτοί οι νέοι και οι άνθρωποι που έχουν απογοητευτεί το 40% και δεν ψηφίζουν, και είναι κακό για ένα μέρος, για ένα τόπο, να μην έχει συμμετοχή ο πολίτης, γιατί σου λέει είναι τόσο απόμακρο από μένα, δεν μπορώ να αλλάξω τίποτα. Αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους θέλουμε να τους κάνουμε ενεργούς πολίτες. Γι' αυτό έχουμε βάλει από όλα τα στρώματα της κοινωνίας υποψήφιους, για να μπορέσει και ο Πιτσιρικάς, μακάρι να είχε δικαίωμα, είναι πάρα πολλά τα παιδιά που ήθελα να είναι μαζί μας, κάτω από 25, και έχουμε πολλούς στην ηλικία των 25, να μπορούσαν να επηρεάσουν τα πράγματα. Όμως θα δείξει ο χρόνος, η αλήθεια θα αληθεύσει, και στις δημοτικές και στις ευρωεκλογές. Είμαι σίγουρος ότι όλοι αυτοί οι νέοι θα καταλάβουν ότι πρέπει να εκπροσωπηθούν, πρέπει να έχουν το δικό τους άνθρωπο μέσα στη Βουλή να μιλάει, γιατί τώρα μιλάνε για αυτούς άνθρωποι οι οποίοι είναι γερασμένοι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν δημιουργήσει θέσεις εργασίας οι ίδιοι για να μπορούν να πούν πιστικά έτσι θα το κάνουμε. Άρα λοιπόν πρέπει να τα νέα παιδιά πρέπει να πάρουν τα ηνία στα χέρια τους και να πούνε σε εμάς τους μεγαλύτερους έτσι πρέπει να γίνει. Τη γνώση οπότε, που έχουμε μέσα μας. Οπότε καταλαβαίνω, κύριε Φημορφίδη, δεν υπάρχει πεδίο συνεργασίας με κάποιο πολιτικό κόμμα. Όχι, υπάρχει απόλυτο πεδίο συνεργασίας με όλα τα κόμματα, με όλα τα κόμματα, γιατί πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι έχουμε το καλό μέσα μας και πρέπει εμείς να το ψάξουμε. Υπάρχει καλή διάθεση, δηλαδή, λοιπόν. Τι πες? Υπάρχει καλή διάθεση, λέω. Υπάρχει καλή διάθεση. Όχι, υπάρχει καλή διάθεση. Έτσι πρέπει να γίνει. Πες μου μια κυβέρνηση αυτή τη στιγμή στη Βόρεια Ευρώπη που δεν είναι κυβέρνηση συνεργασίας. Μόνο εμείς στην Ελλάδα λέμε ότι. Υπάρχουν κάποιες κόκκινες γραμμές όμως. Δηλαδή θα καθίσετε σε ένα τραπέζι να συζητήσετε. Κάποιες κόκκινες γραμμές που θα θέσετε, ποιες είναι? Όχι. Αυτά είναι για τις ομάδες, έτσι, οι κόκκινες γραμμές, οι πράσινες, οι κίτρινες που έχουν χωρίσει τους Έλληνες. Πρέπει οι Έλληνες να καταλάβουν ότι μετά τη λέξη το καλό, δηλαδή, έχει λέξη συν. Συνεργασία, συνέργεια, συμπόνια, συμπαράσταση. Το συν λοιπόν είναι η δεύτερη λέξη που εκπροσωπούμε. Άρα λοιπόν είμαστε εκεί για να πούμε στον Πρωθυπουργό ότι την αλήθεια δεν την έχει μόνο αυτός. Να πούμε στον κύριο Τσίπρα ότι ούτε αυτός έχει την αλήθεια. Όλοι μαζί την έχουμε. Η διαλεκτική εξάλλου είναι αυτή που εξήγαγε τον πολιτισμό μας ανά τον κόσμο. Ο Σοκράτης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ρωτούσε πάντα. Πώς λοιπόν οι μοντέρνοι πολιτικοί δεν ρωτούν? Πρέπει να ρωτήσουμε και τον απέναντί μας, να δούμε τι λέει αυτός. Μπορεί να έχει και αυτός ένα κομμάτι που δεν το ξέρουμε εμείς, και μαζί να φτιάξουμε ένα ωραίο πάστο με μια ωραία εικόνα στο τέλος. Μάλιστα, μάλιστα. Τα κομμάτια. Δεν μπορεί κάποιος να λέει ότι εγώ δεν συνεργάζομαι. Γιατί δεν συνεργάζεσαι? Τι έχεις δηλαδή? Την απόλυτη αλήθεια έχεις? Πού την βρήκες? Μία είναι η αλήθεια. Μάλιστα, είστε σαφείς. Δεν υπάρχει αριστερός και δεξιός. Κύριε Φημορφίδη. Αυτό έγινε. Ναι. Να βάλουμε δεύτερη ανωτελεία και να πάμε στον κύριο Καραΐσκο, ο οποίος χαμογελάει τώρα, να μας πει λίγο, να μας πει πώς αισθανθήκατε όταν στις προηγούμενες εκλογές ο Άριος Πάγος σας έβαλε stop στο να συμμετέχετε. Εντάξει, ήταν για όλη την ομάδα μια μεγάλη απογοήτευση έως αδικία. Φανταστείτε ότι μέχρι σήμερα που μιλάμε η ένσταση που είχαμε καταθέσει δεν έχει απαντηθεί. Και αυτό, ξέρεις, μας γεμίζει με στενοχώρια, γιατί τουλάχιστον η ομάδα μας άξιζε τουλάχιστον μιας απάντησης. Εφόσον και ήταν πρώτη φορά που λειτουργούσε το ηλεκτρονικό σύστημα, θα μπορούσε όλο αυτό να γινόταν λιγάκι πιο αιτιακές. Όμως καταλάβαμε όχι μόνο από την πρώτη, αλλά και από τη δεύτερη φορά, ότι είναι ένα πλήρως συστημικό, μια συστημική κατάσταση. Γιατί πρέπει να είσαι πραγματικά επαγγελματίας πολιτικός. Και εμείς, ξέρετε, δεν έχουμε κανέναν επαγγελματία πολιτικό στην ομάδα μας. Είμαστε άνθρωποι που αφήσαμε τις δουλειές μας από το μεσημέρι και μετά. Εγώ, ως εκπαιδευτικός, σήμερα παραιτήθηκα για να μπορέσω να είμαι στο έργο μου δίπλα στην ομάδα μου. Γιατί έτσι πρέπει να κάνω ως δημόσιος υπάλληλος. Και πρέπει να, λοιπόν, έλεγα, να είσαι επαγγελματίας για να τα καταφέρεις, να μπεις, να έχεις το δικαίωμα
του εκλέγεσθε. Οπότε ήταν μεγάλη απογοήτευση, αλλά την ίδια ώρα ήταν και η μεγάλη μας δύναμη να δώσουμε μια όθηση. Φανταστείτε ότι μέσα σε λίγες μέρες από την πρώτη έως τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση έχουμε υπερδιπλασιάσει τις δυνάμεις μας. Σήμερα που μιλάμε έχουμε 210 υποψήφιους βουλευτές που μπαίνουν στα συστήματα σε όλη την Ελλάδα. Έχουμε πλήρη συνδυασμό, έχουμε μεγάλο ενθουσιασμό και αυτό θα μας πάει, πιστεύω, εκεί πέρα που πρέπει. Μάλιστα. Κύριε Φημορφίδη, έχετε τονίσει, το είπατε και στον πρόλογό σας, ότι στη Βουλή θα πρέπει να ακούγεται η φωνή των μπάντων, δηλαδή η φωνή των βοσκών, όπως έχετε πει, των μανάβιδων, κουραίων, των νέων. Και θέλω να σας ρωτήσω, όχι αν συμμετέχουν αυτοί οι εργαζόμενοι, αυτοί οι κλάδοι στη Βουλή, αλλά να αντιπροσωπεύονται από κάποιο πολιτικό κόμμα. Ναι. Ξέρετε, σε παρακαλώ, γιατί εκνευρίζομαι, συγγνώμη, αλλά μίλα μου στον ελληνικό, όπως τη μιλάω και εγώ. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, θα το πάμε όπως θέλετε εσείς. Σε έχω ακούσει να αναφέρεσαι σε κουρίς, σε μανάβιδες, σε βοσκούς και θέλω να σε ρωτήσω αν όλοι αυτοί οι κλάδοι, αυτοί οι εργαζόμενοι και του πρωτογενούς τομέα, καθώς αναφέρθηκε στους βοσκούς, στους παραγωγούς, απλούς αγρότες, αν εκπροσωπούνται από κάποιο κόμμα, δηλαδή αν υπάρχει κάποιο έλλειμμα εκπροσώπησης. Αν αυτοί εκπροσωπηθούν, λες μαζί. Αν εκπροσωπούνται, υπάρχει κάποιος... Ναι. Δεν ξέρω τι κάνουν τα άλλα κόμματα, αλλά εγώ δεν έχω δει κανέναν υπουργό γεωργίας να είναι γεωργός, να είναι... Βοσκός, να είναι ένας Πολ, εάν θέλεις, επειδή μιλάμε δηλαδή, ανοιχτά, αν μπορείς να απομακρυνθείς λίγο από το κινητό, δηλαδή να το βάλεις το κινητό λίγο πιο μακριά για να σε δούμε καλύτερα. Εκεί είμαστε. Ωραία. Όσο πιο μακριά μπορείς, εκεί. Εδώ, ωραία. Λοιπόν, κοίταξε, είναι απλό αυτό που λέω, δεν είναι τίποτα περίεργο. Η κοινωνία αποτελείται από πάρα πολλά επαγγέλματα, έτσι. Δεν σου κάνει εντύπωση εσένα που έρχονται μερικά επαγγέλματα και λένε στο 99% των υπολείπων πώς να κάνουν κάτι ενώ οι ίδιοι δεν το έχουν κάνει. Πώς να πει δηλαδή κάποιος, μεγάλη ηλικία δεν έχει δημιουργήσει κάτι στη ζωή του, δηλαδή δεν έχει δουλέψει, να μην κρυβόμαστε. Δεν έχει δουλέψει. Πώς να πει στον νέο έτσι πρέπει να το κάνεις, πώς σου φαίνεται εσένα. Δεν είναι αξιοπερίεργο όταν ένας άνθρωπος λέει τους άλλους να κάνουν κάτι ενώ ο ίδιος δεν το έχει κάνει. Άρα λοιπόν αυτό που θέλουμε είναι... Αυτό που θέλουμε λοιπόν είναι να γίνει μια κοινωνία η οποία να εκπροσωπεί τους πάντες μέσα στο κοινοβούλιο. Να μπορεί ο άνθρωπος ο οποίος έχει γνώσεις... Έχει και τέτοια περιστατικά. Να μπορεί λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος... Έχουμε για αυτά ζωντανή εκπομπή. Στον εσωτερικό χώρο βέβαια θα ήταν καλύτερα. Δεν θα είχαμε αυτά τα προβλήματα. Όχι, στον εσωτερικό χώρο έχουμε τη γιορτή. Ωραία, φίλε. Να μιλήσει ο Λεωνίδας λίγο μέχρι να περάσει. Έχουμε και αυτό το θέμα, κύριε Καραΐσκο, έχουμε και το θέμα του εξωτερικού χώρου. Είναι να εκπροσωπείτε από ό,τι κατάλαβα, επιχειρείτε να εκπροσωπήσετε από ό,τι κατάλαβα και τον πρωτογενή τομέα και τους μορφωμένους και τους νέους χωρίς κανείς να μένει απ' έξω. Ναι, να σημειώσω ότι μιλάμε για όλους αυτούς τους επαγγελματικούς κλάδους από άτομα που... ιδιαίτερα και καταξιωμένα άτομα στο χώρο τους. Έτσι, δεν είναι ένας απλός αγρότης, ένας απλός βοσκός. Και αυτό δίνει μια ποικιλία στη φωνή, έτσι, αλλά και είμαστε και πολύ εύστοχοι και στις παρατηρήσεις μας και στις θέσεις μας. Γιατί οι θέσεις μας έχουν γραφτεί από την σύμπτυξη όλων αυτών των ανθρώπων. Αναφορικά τώρα με τις εκλογές της 25ης Ιουνίου και απευθυνόμενος και στους κριτικούς, απευθυνόμενοι και στους κριτικούς. Κύριε Καραΐσκου, τι θέλετε να τους πείτε? Έχουμε, η ομάδα μας έχει αγκαλιάσει και την Κρήτη, πως θα ήταν διαφορετικά και αναμένουμε από την Κρήτη να ξεκινήσει μια μικρή επανάσταση η οποία
θα φέρει αισιοδοξία και χαμόγελο στους Έλληνες. Το καλό έρχεται και το καλό έρχεται από την Κρήτη. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε και για μια τελευταία έτσι, τοποθέτηση στον κύριο Ευμορφίδη. Απευθυνόμενος στους Πόλ, απευθυνόμενος στους κριτικούς, τι έχεις να τους πεις που σε παρακολουθούν αυτή τη στιγμή? Απευθυνόμενος στους κριτικούς, εδώ στο κοινό της Κρήτης που σε παρακολουθεί. Ναι, ρε φίλε, οι κριτικοί είναι λεβέντες. Οι κριτικοί είναι ελεύθεροι άνθρωποι. Οπότε αγαπάω Κρήτη, έχω πάει, την έχω γυρίσει με ποδήλατο παντού. Σε όλα τα χωριά, έχω πάει από τον Αγιο Νικόλα, παραδείγματος χάρη, στο Ηράκλειο, εκεί που βρήκα χωριά που μένει μόνο ένας άνθρωπος, μόνο ένας έμενε. Λοιπόν, και κατάλαβα ότι ναι, μεν ο τουρισμός, ωραία, αλλά πρέπει να δούμε και τον πρωτογενή τομέα πιο πέρα ακόμα. Δηλαδή, είναι νούμερο ένα της Ελλάδος η Κρήτη, έτσι δεν είναι, σε παραγωγή, σε όλα, ένα ευλογημένο μέρος. Λοιπόν, μ' αρέσει η Κρήτη, ελπίζω και εκεί να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θα εκπροσωπήσουν τον πρωτογενή και τη μεταποίηση και θα έχουμε ωραία αποτελέσματα. Μάλιστα. Λοιπόν, χαιρετισμούς, να σας ευχαριστήσω και σας περιμένουμε και στην Κρήτη να τα πούμε εδώ στο στούντιο του ομίλου της Κρήτη TV από κοντά. Με χαρά μας. Αυτό θα γίνει, αυτό θα γίνει. Σε ευχαριστώ. Να είστε καλά, χαιρετισμούς. Να είστε καλά, ο κύριος Ευμορφίδης, ο κύριος Καραΐσκος.